Βασίλη, τι κάνεις? Καλά είμαι, μια χαρά. Πού βρίσκομαι? Σε ένα κέντρο ευεξίας και καλώς ήρθες κιόλας, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με όλη σου την ομάδα. Με όλη την ομάδα, ναι. Καλώς ήρθες στο κέντρο ευεξίας και αναλυτικών Podia Life και ήρθαμε να σου βγάλουμε, να σου αποβάλουμε το στρες και το άγχος. Λες θα τα καταφέρεις, άμα τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρω. Άμα τα καταφέρεις, θα έρχομαι συνέχεια να κάνω τις καλύτερες θεραπείες από τα χεράκια σου μόνο. Εναλλακτικές θεραπείες. Τις καλύτερες εναλλακτικές θεραπείες. Για να ερεμούμε την ψυχή και το σώμα. Ακριβώς. Τέλεια. Να. Αυτό γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί υπάρχουν διάφορες θεραπείες, τις οποίες τις καλύπτεις εσύ. Είναι εναλλακτικές θεραπείες, που είναι τύπου σουηδική μάλαξη, αθλητική μάλαξη, με βεντούζες, time massage και άλλες τεχνικές που υπάρχει εδώ στο Podia Life. Ωραία. Θέλω να πεις και κάτι άλλο. Όταν έρχεται κάποιος εδώ πέρα, το συζητάει μαζί σου τι ακριβώς έχει, όλο το στρες που νιώθει, πώς θα το αποβάλει. Βέβαια, πάρουμε ένα ιστορικό. Α, παίρνουμε ιστορικό. Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Και τι διάφορα πράγματα ρωτάμε. Αν έχει περάσει κάποια ασθένεια, ας πούμε. Ρωτάμε αν έχει περάσει κάποια ασθένεια, αν έχει κάποια αλλεργία, αν έχει κάποιο άσθμα που είναι μαζί αυτά. Α, όλα αυτά λοιπόν σχετίζονται. Ακριβώς, και γιατί βοηθάει και στο αναπνευστικό. Τέλεια. Ναι. Είναι ξεχωριστό το μασάζ που πρέπει να έχουμε για έναν αθλητή? Τι ακριβώς θα κάνεις? Ακριβώς. Είναι πιο έντονες πιέσεις του αθλητική μάλαξη, της αθλητικής μάλαξης, γιατί έχουμε σκοπό, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αποβάλουμε το γαλακτικό οξύ από τον οργανισμό, που αυτό δημιουργεί μυϊκούς πόνους, δυσκαμψία και ο κάθε αθλητής πρέπει να κάνει τουλάχιστον συχνές συνεδρίες αθλητικής μάλαξης για να έχει βληγησία, ευκαμψία σε κάθε αγώνισμα που θα... Παίζει ρόλο και τι άθλημα κάνει ή όχι? Ακριβώς. Α, παίζει ρόλο. Ναι. Α, το κοιτάμε και αυτό. Τι ακριβώς είναι το λεμφικό μασάζ? Είναι μια ξεχωριστή τεχνική με την οποία ενεργοποιούμε τη λέμφο με σκοπό να αποβάλουμε τις τοξίνες από το σώμα. Πολύ ωραία τεχνική για αυτή. Είναι δύσκολη γενικώς της? Είναι με σκληρή. Ήπιες, ήπια. Θοπίες και πιέσεις σε κάποια συγκεκριμένα σημεία στο σώμα. Πολύ ωραία. Έχουμε και τη σουηδική μάλαξη. Α, για πες μου. Είναι ήπιες θοπίες η σουηδική μάλαξη και συμβάλλει στην καρδιά, στον εγκέφαλο και στο καλύτερο κυκλοφοριακό και νοσοποιητικό σύστημα. Α, ωραίο και αυτό. Ναι. Το οποίο πάλι είναι κανονικά με μασάζ, αλλά συγκεκριμένες μαλάξεις πρέπει να γίνονται πάνω στο σώμα. Μάλιστα. Έχουμε ηλικίες που πρέπει συγκεκριμένα να κάνουμε μασάζ ή όχι? Μπορούν να κάνουν και παιδάκια? Μπορούν, αλλά θέλει πολύ ήπιες θοπίες, ναι, να πω την αλήθεια, πάνω στον... Γιατί δεν είναι τόσο μυκόσιστος, τόσο δυνατός όσο ο ενήλικας. Πολύ ωραίο αυτό. Κάθε πότε δηλαδή πρέπει να κάνουμε μασάζ, υποτίθεται, για να ηρεμήσει ο οργανισμός μας? Να αποτοξινωθεί και να είναι... Συχνά. Συχνά. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πρέπει να το καθιερώσει ο κάθε πελάτης, να έρχεται να χαλαρώνει και να νιώθει μια ευεξία, μια χαλάρωση. Και να νιώθει ζωντανός. Ζωντανός, ναι. Να φεύγει από εδώ ανακουφισμένος και... Υπάρχουν δηλαδή τρόποι για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε. Περιμένουμε και τον υπόλοιπο κόσμο να έρθει να ζήσει αυτή την εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.